επιστροφή στα καθιερωμένα vlogs στο πρωινό που βγαίνει στις 11 και στο βραδινό που βγαίνει στις 8. Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη, 13 Μαΐου 2020. Έχω βάλει εδώ στον υπολογιστή μου που βιντεοσκοπώ το σημερινό vlog το ξάκια διάφορα για να με θυμίσουν. Να σας πω, όσοι δεν έχετε πατήσει subscribe ή εγγραφή στο κανάλι, να το κάνετε. Όσοι δεν έχετε πατήσει το, κα, το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποίησεις, να το κάνετε. Εάν σας αρέσει αυτό το βίντεο, να πατήσετε like και αν θέλετε να το μοιραστείτε και με τους φίλους σας. Είδατε, μαθαίνω τα μαθήματα μου σιγά σιγά και πάμε στο θέμα του σημερινού vlog, το οποίο είναι θεωρητικό. Θυμάστε, προ, λίγες, προ λίγων ημερών, πριν λίγες μέρες, είχα ανεβάσει ένα βίντεο, το οποίο είχε θέμα σε μια σχέση, ο ένας αγαπάει πιο πολύ ε, και είχε γίνει συζήτηση και μέσα στο vlog, αλλά και στα σχόλια, πολύ ενδιαφέρουσα. Και από σε ένα από τα σχόλια, μια φίλη, η οποία έγραψε: Κυρία Θέκλα, θεωρώ πω όλοι αγαπούμε με τον τρόπο μα. Άλλο το εκφράζει, άλλο το δείχνει. Φαντάζομαι ότι θέλει να πει: Άλλο το εκφράζει λεκτικά, λέει σ αγαπώ, και άλλο το δείχνει με τι πράξει του. Απλά, σαν γυναίκε, θέλουμε την επιβεβαίωση συνέχεια, γιατί λειτουργούμε συναισθηματικά. Δεν ξέρω και αν είναι σωστό αυτό που λέω. Μιλάω προσωπικά για μένα και αυτό ίσω αφορά και άλλη μερίδα γυναικών. Και εγώ είπα στη φίλη, θα το κάνω. Θεωρητικό vlog αυτό το πράγμα. Και το κάνω σήμερα. Λοιπόν, κάνατε καφέ. Ελάτε να πιούμε μαζί καφέ. Παντήστε πώ, αν δεν έχετε φτιάξει τον καφέ σα, φτιάξτε τον καφέ σα και ελάτε εδώ στην παρέα μα να συζητήσουμε για το αν οι γυναίκε διαφέρουμε από του άντρε αν το φίλο του ανθρώπου δηλαδή παίζει ρόλο στην ανάγκη του ανθρώπου για συνεχή επιβεβαίωση. Κουίζ. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό. Τι νομίζω δεν θα πω, Θα πω ότι. Ποια νομίζω ότι θα είναι η άποψή μου, Ότι διαφέρουμε ή ότι μοιάζουμε. Απαντήστε στο δεύτερο λεπτό. Θυμάστε που κάναμε quiz πέρσι. Η πλάκα είχε. Λοιπόν. Ε... Έχω την άποψη ότι και οι άνδρες και οι γυναίκες, ανάλογα με την ψυχοσυναισθηματική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, ανάλογα με το στάδιο της ψυχοσυναισθηματικής μας ανάπτυξης, χρειαζόμαστε περισσότερη ή λιγότερη επιβεβαίωση της αγάπης του συντρόφου μας. Ε, θα ξεκινήσω εξελιχτικά. Ένα βρέφος, ένα μωρό που μόλις γεννιέται, έχει τεράστια ανάγκη να λαμβάνει συνεχή στοργή, αγάπη και επιβεβαίωση από τη μητέρα του, τον πατέρα του ή τους φροντιστές, τους. Τους φροντιστές του. Είχαμε κάνει πέρσι μια εκπομπή ε, στην τηλεόραση μαζί με τον δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου, πώς μπορώ, να, «Πώς μπορώ να μεγαλώσω παιδιά με συναισθηματική συνδεσιμότητα». Ψάξτε να δείτε αυτή την εκπομπή, γιατί αυτή η εκπομπή είναι σως, είναι ε, ε, από τις σημαντικές εκπομπές. Ε, οι άνθρωποι που μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον στο οποίο καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες τους ή ψυχοσυναισθηματικές από τους γονείς τους, μεγαλώνουν ώστε να είναι ολοκληρωμένες προσωπικότητες, ολοκληρωμένοι άνθρωποι, να μπορούν να νιώθουν καλά και χωρίς την επιβεβαίωση της αγάπης από άλλους ανθρώπους, ή μάλλον χωρίς απαραίτητα να υπάρχει ένα, ένα άλλο πρόσωπο που να είναι ο άνδρας τους ή η γυναικα τους, ο φίλος τους, η φίλη τους, ένα άλλο πρόσωπο τρίτο, το οποίο να έρχεται να καλύψει κενά που έχουν μέσα τους σε σχέση με τον εαυτό τους. Είμαστε όλοι άνθρωποι και ο άνθρωπος είναι κοινωνικό, έχει φτιαχτεί για την συντροφικότητα, έχει φτιαχτεί για τη ζωή μέσα σε κοινότητες, οι πρωτόγονοι άνθρωποι ζούσαν στις φυλές, στις κοινότητε, η κοινωτική ζωή ήταν αναπόσπαστο αναπόσπασμα κομμάτι της προϊστορίας του ανθρώπου αλλά και της ιστορία. και σήμερα ζούμε σε μια εποχή που υπάρχει όλο και περισσότερη κοινωνική απομόνωση και δεν είναι μόνο κοινωνική απομόνωση που λέγεται στα αγγλικά social distancing για να προστατεύσουμε αυτούς και αλλήλους από τη μετάδοση του κορονοϊού SARS-CoV-2 η κοινωνική απομόνωση συμβαίνει γιατί πλέον δεν ζούμε σε κοινότητε οι περισσότεροι από εμά. Ένα, α, μια λειτουργία που νομίζω ότι επιτελεί το κανάλι μας εδώ στο YouTube είναι ότι βρισκόμαστε τουλάχιστον 5-6.000 χιλιάδες άνθρωποι καθημερινά γιατί κάθε βίντεο που ανεβαίνει έχει γύρω στις 5-6 χιλιάδες θεάσεις ε, τις πρώτες τρεις μέρες και μετά ανεβαίνουν οι θεάσεις, αλλά ο πυρήνας του καναλιού, οι άνθρωποι που μπαίνουν καθημερινά μέσα στο κανάλι και βλέπουν τα βίντεο, είναι μερικές χιλιάδες άνθρωποι. Και νιώθω ότι έχουμε δημιουργήσει μια online κοινότητα, στην οποία μπορούμε να παίρνουμε ψυχική στήριξη και να δίνουμε ψυχική στήριξη ο ένας τον άλλο, Χωρί κάποιο συμφέρον, με την έννοια του ότι δεν γνωριζόμαστε διαζώσει, δεν έχουμε παντρευτεί μεταξύ μα, δεν έχουμε κάνει ερωτικέ σχέσει μεταξύ μα και είναι μια κοινότητα διαδικτυακή η οποία έχει να κάνει με την ψυχοεκπαίδευση. Ε, στη στη μεταμοντέρνα εποχή που ζούμε, που δεν είναι και ακριβώς μεταμοντέρνα στην Ελλάδα και στην Κύπρο, βρίσκομαστε ακόμη στο μοντερνισμό. Στην εποχή που ζούμε, ε, όλο και περισσότεροι άνθρωποι ζουν μόνοι. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι ζουν σε ένα διαμέρισμα, ζουν σε μια πόλη που δεν έχουν φίλους πολλούς, δεν έχουν γνωστούς ή δεν είναι η οικογένεια τους εκεί. Με τις γνώσεις όλες αυτές που αποκτούμε για τη λειτουργία της ψυχής του ανθρώπου, τη ψυχοεκπαίδευση που δεχόμαστε, μπορούμε και ξεχωρίζουμε και διαχωρίζουμε πιο εύκολα ποιοι άνθρωποι είναι τοξικοί προς εμάς και ποιοι άνθρωποι είναι, ε, είναι ευεργετικοί ψυχοσυναισθηματικά προς εμάς. Άρα ξεκαθαρίζουμε αρκετές σχέσεις, οπότε μπορεί να έχουμε και μοναξιά και να είμαστε μόνοι μας λόγω του ότι έχουμε διώξει από γύρω μας ανθρώπους ή από δίπλα μας ανθρώπους που ήταν τοξικοί προς εμάς, η συμπεριφορά του μας προκαλούσε ε, 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 ψυχολογική δυσκολία. Τέλος πάντων, είναι πιο εύκολο στις μέρες μας κάποιος να είναι μόνος, να έχει μοναξιά και να δυσκολεύεται με την αγάπη του εαυτού του γιατί ο άνθρωπος είναι κοινωνικό. Οπότε, ένας άνθρωπος που μπαίνει σε μια σχέση όν ψυχοσυναισθηματικά ανώριμος, είτε άνδρας είναι, είτε γυναίκα είναι, θα ζητάει συνεχώ, καθημερινώς, 24 ώρε το 24ωρο, 7 μέρε τη βδομάδα, επιβεβαίωση λεκτική και πρακτική από το σύντροφο του για το ή το σύντροφό της για το αν τον αγαπά, αν την αγαπά. Υπάρχει μια παρανόηση ότι μόνο οι γυναίκες αρεσκόμαστε στα λόγια. Όλοι οι άνθρωποι αρεσκόμαστε στα λόγια. Γιατί οι λέξεις «σ' αγαπώ», «σε θέλω», «είμαι ερωτευμένη μαζί σου», «είμαι ερωτευμένο μαζί σου», «είσαι το άλλο μου μισό», «είσαι το τέρι μου», «είσαι το τέρι μου, το τυχερό μας τέρι. Αυτό το που τραγουδάω λίγο παράφορα αυτό το στίχο είναι θυμηθείτε τα lives που είχαμε τις τελευταίες μέρες εδώ στο κανάλι. Λοιπόν, αυτό, αυτή τη την, 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 λεκτική αποτύπωση της αγάπης και της αφοσίωσης του ενός συντρόφου προς τον άλλο, την έχουμε ανάγκη όλοι οι άνθρωποι, γιατί ο εγκέφαλος του ανθρώπου είναι λογικά δομημένος και λειτουργεί με βάση τον λόγο. Οι αναμνήσεις μας ταχτοποιούνται ε, τακτοποιούνται με βάση τα λόγια και με βάση τον λόγο. Οπότε, ε, δεν είναι μόνο οι γυναίκες που θέλουν να ακούν το «σ αγαπώ, δεν είναι μόνο οι γυναίκες που θέλουν να ακούν το ευχαριστώ, δεν είναι μόνο οι άνδρες που θέλουν να ακούν τον, πρα... οι γυναίκες που θέλουν να ακούν τον μπράβο, αλλά και οι άνδρες και οι γυναίκες, όλοι οι άνθρωποι, κωδικοποιούμε λεχτικά θετικά συναισθήματα από τους άλλους προς εμάς. Άρα όλοι έχουμε ανάγκη να ακούσουμε μια καλή κουβέντα και όλοι όμως έχουμε την ικανότητα, ο καθένας ανάλογα με τη συναισθηματική του νοημοσύνη, να αντιληφθούμε εάν οι πράξεις ενός ανθρώπου συμβαδίζουν με τα λόγια του. Δηλαδή ένας άνθρωπος που λέει αγαπώ» κάνει πράξεις που δείχνουν το αντίθετο, μπορεί ένας άνθρωπος που είναι συναισθηματικά ευφύς να το διαισθανθεί ότι τα λόγια δεν συμβαδίζουν με τις πράξεις και εκεί να αρχίσει να νιώθει ότι δεν αγαπιέται παρόλο που το άλλο πρόσωπο μέσα στη σχέση μπορεί να συνεχίζει και να επιβεβαιώνει ότι λέει να λέει σ' αγαπώ μαζί σου και αυτά είναι να το νιώθεις πως δεν είναι. Απ' την άλλη, ε, οι πράξεις ενός ανθρώπου ε, έχουν πολύ μεγάλη επίδραση στο πώς νιώθει το τέρι του μέσα στη σχέση δηλαδή μικρά πράγματα, στο οποίο δεν δίνουμε σημασία, όπως ένα άγγιγμα, μια αγκαλιά, η, 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 η έγνοια που έχουμε για το πώς πέρασε το τέρι μας τη μέρα του, το ενδιαφέρον το ανθρώπινο, η ενσυναίσθηση που δείχνουμε προς τον άνθρωπο με τον οποίο είμαστε μαζί, αυτά μπορεί να παίξουν εξίσου σημαντικό ρόλο στο να νιώσει ότι αγαπάτε, ότι είναι ο άλλο άνθρωπο από εμά. Διαφωνώ, φίλοι, ότι οι γυναίκε έχουν περισσότερη ανάγκη τα λόγια και διαφωνώ με την άποψη ότι οι γυναίκε είμαστε πιο συναισθηματικέ από του άνδρε. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε, όλοι οι συναισθήματα έχουμε και ο κάθε άνθρωπο ανάλογα με τι ηθίκε τη ζωή του, με το πού έχει μεγαλώσει, πώ έχει μεγαλώσει, τι βιώματα έχει, τι ψυχοεκπαίδευση τυχόν έχει δεχτεί ή δεν έχει δεχτεί, τι είδου τραυματικά γεγονότα έχει, στην περά... έχει περάσει στη ζωή του ή όχι, ο κάθε άνθρωπο χρειάζεται περισσότερη ή λιγότερη επιβεβαίωση. Δεν είναι καλό πράγμα ένα ενήλικα άνθρωπο, ξέρω εγώ, που να έχει περάσει τα 26 χρόνια τη ηλικία του, που να έχει αναπτυχθεί πλήρω ο εγκέφαλο του, να χρειάζεται συνεχώ λεκτική επιβεβαίωση. Είναι ανησυχητικό. Ακεί σημαίνει ότι υπάρχουν ανασφάλειε, υπάρχουν φοβίε. Δεν, υπάρχουν θέματα ψυχοσυναισθηματικά τα οποία πρέπει να δουλέψει με έναν ψυχολόγο. Γιατί αν ο ίδιο δεν αγαπεί τον εαυτό του, αν η ίδια δεν αγαπεί τον εαυτό του, ο άνθρωπο ο ίδιο δεν αγαπεί τον εαυτό του, όση λεκτική επιβεβαίωση και αν πάρει από το τέρι του, όσε πράξει αγάπη και αν κάνει το τέρι του, δεν θα μπορέσει ποτέ να νιώσει ότι είναι καλά ή να νιώσει ότι είναι αγαπόμενο ή αγαπόμενη, επειδή ακριβώ δεν αγαπάει τον εαυτό του και κουβαλάει ένα μεγάλο κενό, συναισθηματικό κενό, το οποίο πολύ πιθανόν να προέρχεται από μια βρεφική ηλικία, από μια παιδική ηλικία, στην οποία δεν έχει δεχθεί την αγάπη που δικαιούται. Το κάθε μωρό που γεννιέται σε αυτό τον πλανήτη, το κάθε μωρό που γεννιέται δικαιούται και αξίζει να έχει πλήρη αγάπη και αφοσίωση από τους γονείς του, τους φροντιστές του, τους ενήλικες ανθρώπους που το μεγαλώνουν. Είναι εγκληματικό να φέρνουμε παιδιά στον κόσμο και να τους δίνουμε μόνο χρήματα ή να τους δίνουμε μόνο υλικά αγαθά ή να τους δίνουμε μόνο πρόσβαση στη μόρφωση και στην παιδεία, αλλά να μην τους δίνουμε το πιο βασικό αγαθό που είναι η αγάπη. Εάν εμείς ήδη βρίσκουμε τον εαυτό μας ότι είμαστε ανασφαλείς και ότι χρειαζόμαστε συνεχώς λεκτική επιβεβαίωση από το τέρι μας, είναι καλή ιδέα να πάμε να κάνουμε ψυχοθεραπεία, να βρούμε ένα ψυχολόγο της δικής μας επιλογής και για να συζητήσουμε τι συμβαίνει ακριβώς με μας. Γιατί μπορεί από τη μια να όντω η διέστησή μα να είναι ορθή και το τέρι μα να μην μα αγαπάει παρόλο που μα λέει πω μα αγαπάει. Ή από την άλλη μπορεί να, το τέρι μας να μας αγαπάει, να μας το δείχνει πώς, ότι μας αγαπάει, να μας το λέει ότι μας αγαπάει, αλλά εμείς να μην μπορούμε να το πιστέψουμε, να μην μπορούμε να το αποδεχθούμε, γιατί δεν ξέρουμε και δεν γνωρίζουμε πώς να λάβουμε αγάπη. Και τώρα πάω σε ένα δεύτερο ερώτημα που είχε θέσει ένας φίλος άλλος, ε, κάτω πάλι από το ίδιο το, από το ίδιο το, Μου είχε στείλει email κάτω το ίδιο το... για, το ίδιο το βίντεο. Καλησπέρα, μπορείτε να κάνετε vlog πώς δεχόμαστε την αγάπη ή πώς μαθαίνουμε τον εαυτό μας να τη δεχθεί. Δεν μπορούμε να μάθουμε εμείς τον εαυτό μας να δεχθεί την αγάπη, εάν δεν μας έχουν μάθει οι γονείς μας ή οι φροντιστές μας μεγαλώνοντας να δεχόμαστε την αγάπη. Δεν έχει μαγικό τρόπο να το μάθουμε τώρα. Η ψυχοεκπαίδευση, η παρακολούθηση τέτοιο ψυχοεκπαιδευτικό βίντεο, η ανάγνωση ψυχοεκπαιδευτικών βιβλίων μπορεί να βοηθήσει. Αλλά ένα άνθρωπος που αναγνωρίζει ότι δεν μπορεί να αγάπησει τον εαυτό του και δεν μπορεί να δεχθεί την αγάπη, πρέπει να κάνει ψυχοθεραπεία για να ξεμπερδέψει το κουβάρι του μυαλού του. Ξαναλέω, ο έρωτας, ο ρομαντικός, ε, η αγάπη η ερωτική, ε, οι αραβώνες, οι γάμοι δεν φέρνουν την ευτυχία. Εάν ένα άνθρωπο δεν τα έχει βρει με το μέσα του, δεν τα έχει βρει με τον εαυτό του, δεν έχει υγιή αυτοεκτίμηση, δεν έχει ε, δουλέψει με τα τυχόν ψυχικό, τρα, ψυχικά τραύματα που κουβαλάει μεγαλώνοντας ή δεν έχει δεχθεί βοήθεια για να αντιμετωπίσει χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του που μπορεί να τα έχει φέρει εκκαινετής ή να τα έχει αρπάξει από το περιραίον περιβάλλον, δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να μπει σε μια σχέση και να είναι λειτουργικός. Λειτουργικότητα σε μια σχέση σημαίνει να νιώθω επαρκής, και να βοηθάω και το τέρι μου να νιώσει εξίσου την επάρκεια και τι δυνάμει μου, τι ψυχικέ και τι συναισθηματικέ, να τι δίνω για να κάνω τη σχέση καλύτερη και όχι να σπαταλώ τι δυνάμει μου για να προσπαθώ συνεχώ να καταλάβω αν ο άλλο με αγαπά και να, ή να κάνω συνεχώ πράγματα ώστε ο άλλο να με αγαπήσει. Και εδώ πάμε και στο φαινόμενο των people pleasers, των ανθρώπων των ευχαριστητών. Αν μπορούμε να, το πούμε να κάνουμε αυτή τη μετάφραση στην ελληνική, των ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν πάση θυσία να ευχαριστήσουν του άλλου, Ούτω ώστε να νιώσουν πω του αγαπούν. Και το έχουμε, έχουμε μιλήσει αρκετέ φορέ για, για το φαινόμενο αυτών των ανθρώπων που είναι people pleasers, το οποίο στην πορεία γυρνάει σαν boomerang, it backfire, or it backfires, όπω λέμε στα αγγλικά. Δηλαδή, αυτό που κάνει πράγματα για να τον αγαπήσουν οι άλλοι, φτάνει σε ένα σημείο που είναι πολύ θυμωμένο με του άλλου, γιατί εγώ έχω κάνει τόσα και εσύ δεν με αγαπά αρκετά. Και είναι η χειριστικότητα αυτό το πράγμα. Ε, κάνουμε αυτά που θέλουμε να κάνουμε μέσα σε μια σχέση, λέμε αυτά που νιώθουμε μέσα σε μια σχέση και δεν κάνουμε πράγματα για να περιμένουμε να μας πει ο άλλος μπράβο, για να περιμένουμε να μας πει ο άλλος ότι μας αγαπά ή για να μας κάνει να νιώθουμε καλά. Εάν δεν νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας, αν δεν έχουμε ένα αίσθημα έλλειψη ή καινού, κάνουμε ψυχοθεραπεία για να επιλύσουμε το θέμα ψυχοθεραπευτικά. Μόνο μέσω της ψυχοθεραπείας μπορεί ο άνθρωπος που δεν αγαπάει τον εαυτό του να μπορέσει να αγαπήσει τον εαυτό του, Μόνο μέσα τη ψυχοθεραπεία μπορεί ο άνθρωπο ο οποίο δεν έχει αυτοεκτίμηση να αποκτήσει αυτοεκτίμηση. Αυτά για σήμερα. Απολογούμε για τα σκουλαρίκια μου που κάνουν βρούμ βρούμ. Υπάρχει στην, Κύπρο ένα τραγούδι που λέει Βρούμ βρούμ βρούμ, τα βραχιόλια τη βροντούν. Βρούμ βρούμ βρούμ, τα σκουλαρίκια που φοράω σήμερα μου τα έχει κάνει δώρο η συνάδελφο η Μαρία Παντσουπιοπούλου από την Αθήνα, βροντούσαν. Mm. Καλημέρα σε όλου και θα τα πούμε στα σχόλια. Και απόψε 8. Κανονικό vlog. Επιστρέφουμε σιγά σιγά στην κανονικότητά μα. Φιλιά, Σα αγαπώ.